Κύριε Κατσότη, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Μπαρδούνια, σε εσάς και τους ακροατές. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από την ανάδειξη της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση της χώρας, του κ. Μητσοτάκη στην Πρωθυπουργία. Για να δούμε λοιπόν πώς το κόμμα σας αξιολογεί αυτόν τον χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη βέβαια και την πανδημία του κορονοϊού, φαντάζομαι στην κριτική που κάνετε στην υλοποίηση όχι κάποιων δεσμεύσεων που είχε αναλάβει η κυβέρνηση εναντί των Ελλήνων πολιτών. Επειδή ένα χρόνο είναι γνωστό ότι ήρθε στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία μετά τη διάψευση των ελπίδων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό, όπως λέγαμε τότε, κύριε Μπαρδούνια, δεν θα έφερε την αλλαγή. Η κυβερνητική αλλαγή δεν θα έφερε την πολιτική αλλαγή, να το πούμε έτσι. Και τα μέτρα θα συνέχιζαν όπως και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και επιβεβαίωσε συνολικά αυτή μας την πρόβλεψη, εφαρμόζοντας όλο το ανεργατικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα επιθετικά και ταυτόχρονα με το δικό της νομοθετικό έργο, 86 νομοσχέδια, έλεγε προχθές ο πρόεδρος της Βουλής, μέχρι τώρα ικανοποίησε όλο το ανεργατικό μανιφέστο του ΣΕΒ, τις νέες αξιώσεις των μονοπωλιακών και επιχειρηματικών ομίλων και τη στήριξη της ισοδοφορίας τους. Βέβαια, αν μου επιτρέπετε, σε αυτό που λέτε, ναι, απαντάει η κυβέρνηση και λέει ότι εγώ έλαβα μέτρα τα οποία στήριξαν την ανταγωνιστικότητα της εργασίας με στόχο να δημιουργήσω νέες θέσεις εργασίας, ποιοτικότερες και καλύτερα αμοιβόμενες. Ναι, αυτό αποδείχθηκε ότι δεν είναι ένα παραμύθι. Ένα παραμύθι ήταν, γιατί ήδη το νομοθετικό πλαίσιο που έκανε η κυβέρνηση αυτή, σας θυμίζω το νομοσχέδιο επενδύο του κ. Γεωργιάδη, ότι μέσα εκεί ήταν το πλαίσιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι οποίες καταργήθηκαν. Αυτό που ισχύει είναι οι επιχειρησιακές συμβάσεις. Και βέβαια το εργατικό δίκαιο, αυτό που είχε, αυτό που λέμε το φύλλο οικείας, που ήταν οι συλλογικές συμβάσεις, ουσιαστικά τις κατήργησε εντελώς. Μέχρι τώρα, αν θα δείτε, οι κλάδοι είναι χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι ατομικές συμβάσεις είναι αυτές που κυριαρχούν, οι μισθοί έχουν τσακιστεί, η ευελιξία έχει γενικευθεί, το λεγόμενο διευθυντικό εργοδοτικό δικαίωμα έχει απογειωθεί. Και οι πράξεις του μοστικού περιεχομένου ήταν να αποτελειώσουν και τα όποια ψήγματα είχαν απομείνει. Πιστεύετε? Το πρόγραμμα συνεργασία παραχωρήθηκε στην εργοδοσία, είναι γνωστό ως όπλο για την υλοποίηση κάθε σχεδιασμού του, κύριε Παρδούνια. Το πρόγραμμα συνεργασία, το οποίο ουσιαστικά είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΣΟΥΡ, έτσι, που παίρνουμε χρήματα. Ακριβώς. Αυτό θα διαρκέσει περίπου μέχρι τον Οκτώβριο. Εκτιμάει αν το χρειαστεί, λέει, θα επεκταθεί. Θα επεκταθεί. Αν υπάρχουν κεφάλαια. Το ερώτημα είναι, όταν ολοκληρωθεί η δυνατότητα να εφαρμόζεται και να στηρίζεται ο εργαζόμενος το κομμάτι που χάνει από την πολιτεία, θα υπάρξει, κατά την άποψη του κόμματός σας, παρέμβαση ώστε να επιστρέψουμε στις πρώτερες αμοιβές ή θα πάμε σε νέες συμβάσεις και σε νέους μισθούς? Γιατί νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εντάξτε, κανένα κόμμα της αστικής τάξης δεν έχει πρόθεση να διαταράξει, να το πω έτσι, την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί το να έρθεις στην πρώτερη κατάσταση με συλλογικές συμβάσεις, με πλήρη και σταθερή εργασία, σημαίνει ότι η εργοδοσία θα πρέπει να έχει μεγαλύτερο κόστος εργασίας, όπως το λένε. Δηλαδή το πλούτο που παράγει ο εργάτης το λένε κόστος εργασίας. Δεν έχουν τέτοια πρόθεση. Αντίθετα, αυτό που κυριαρχεί, να το πω έτσι, και στην κυβέρνηση αλλά και στο μεγάλο κεφάλαιο που καθορίζει την πολιτική αυτή, είναι να όλα αυτά να είναι μόνιμα, το πρόγραμμα συνεργασία, δηλαδή που είναι εκπεριτροπή εργασία, που είναι με αναστολές, που είναι με απολύσεις όποτε θέλουν κτλ., να είναι μόνιμα στα χέρια των εργοδοτών για να μπορούν να διασφαλίζουν την κερδοφορία τους σε αυτό το πλαίσιο των ανταγωνισμών που όλο και εξήγεται. Μάλιστα. Τώρα, όση ώρα συνομιλούσαμε, κύριε Κατσότη, με ενημέρωσαν οι συνάδελφοι ότι ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι μέσα σε ένα χρόνο έγιναν όσα δεν είχαν προχωρήσει για δεκαετίες, όπως η μείωση φόρων, η ψηφιοποίηση του κράτους, η πρόσβαση των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες χωρίς ουρές, αλλά και η αντιμετώπιση δύο μεγάλων κρίσεων, του μεταναστευτικού στον Εύρο και του κορονοϊού, με απόλυτη επιτυχία. Τι απαντάτε σε αυτό? Ναι, να πούμε καταρχήν ότι το θέμα της κορολογίας αφορά το μεγάλο κεφάλαιο που μείωσε τους φόρους, αντίθετα όμως δεν
δεν ελάφρυνε ούτε τους εργαζόμενους, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, ούτε τους αυταπασχολούμενους. Εδώ συνεχίζει η ληστεία, η φορολιστεία σε βάρος των πολλών, να το πω έτσι, και οι απαλλαγές στα προνόμια σε βάρος των λίγων που είναι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Το θέμα της ψηφιοποίησης πάλι υπηρετεί ένα κράτος τέτοιο αποτελεσματικό απέναντι στην αστική τάξη την οποία υπηρετεί, δικό της είναι το κράτος, για να μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό στη λειτουργία του και να υπηρετεί συνολικά τους σχεδιασμούς του μεγάλου κεφαλαίου. Όσο αφορά το προσφυγικό, συνέχισε να το διαχειρίζεται όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, στα πλαίσια των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κρατά σε ομοιρία χιλιάδες ανθρώπους, δημιουργώντας ιδιαίτερα στα νησιά εκρηκτική κατάσταση. Δεν μπορεί να μας λέει ότι αντιμετώπισε το προσφυγικό. Το θέμα του Εύρου, για παράδειγμα, έχει η κυβέρνηση ευθύνη, το κράτος αυτό, να φυλά τα σύνορά του. Δεν μπορεί λοιπόν να αξιοποιεί αυτή την ενέργεια για να μπορεί να πει ότι αντιμετώπισε το προσφυγικό. Το ξέρουμε πολύ καλά οι νησιώτες αν το αντιμετώπισε ναι ή όχι. Όμως αυτή την περίοδο, κύριε Παρδονιά, πρέπει να πούμε ότι υλοποιήθηκε η στρατηγική της απελευθέρωσης ενέργειας, το σύστημα των τριών πυλώνων για την επιχειρηματική δράση, το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Ναι, είναι την οικονομική λειτουργία των ΑΕΗ, αυτά όμως κύριε Κατσούτη, η κυβέρνηση λέει ότι ιδεολογικά τα προσεγγίζει, τα θέλει και τα θεωρεί στα θετικά της αυτά. Εσείς τους κάνετε κριτική. Ναι, βεβαίως, στα θετικά, γιατί υπηρετεί ακριβώς αυτό σας λέω, το κεφάλαιο τους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι είναι αξιώσεις ιδανικές τους όλη αυτή η πολιτική και ήθελε να τα υλοποιήσει η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα. Όμως μην ξεχνάμε κιόλας, η κυβέρνηση αυτή συνέχισε και την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στα πλαίσια της στρατηγικής συμμαχίας Ελλάδας, είπα. Με μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας. Με μεγαλύτερη ενεργή συμμετοχή στους περιοδικούς σχεδιασμούς στην περιοχή. Κύριε Κατσότη, επικίνδυνη τακτική για την. Έχω μήνυμα από μία φίλη ακροάτρια, την κυρία Μίνα, η οποία λέει το εξής. Κάνει λάθος ο κύριος από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι το κόμμα της ολιγαρχίας. Στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν εκατομμύρια μισθωτοί, άνθρωποι των 600 ευρώ που πιστεύουν στη φιλελεύθερη οικονομία. Ναι, δεν ξέρω η κυρία τι δουλειά κάνει ακριβώς, αλλά ο εργαζόμενος σήμερα και ο μισθωτός, η θέση του έχει επιδεινωθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και στην περίοδο της κρίσης με τα μνημόνια, αλλά και τώρα με όλες τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, με 9 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, πάνω από 500 υπουργικές αποφάσεις που ανέτρεψαν άδειν κάθε δικαίωμα του εργαζόμενου που υπήρχε άθικτο στην περίοδο της κρίσης. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και η εργατική τάξη οφείλει να δει τις δικές της ευθύνες, οφείλει να πάρει μέρος, να συμμετέχει στα συνδικάτα της και να βάλει μπροστά τις δικές τους ανάγκες. Είναι ανάγκη σήμερα του εργαζόμενου να έχει πλήρη και σταθερή δουλειά. Ποιος είναι αυτός που το στερεί? Είναι η κυβέρνηση που υλοποιεί αξιώσεις του κεφαλαίου. Είναι ανάγκη σήμερα να έχει μισθό τέτοιο που να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες, στις βασικές ανάγκες, να πούμε, όχι στις σύγχρονες ανάγκες. Ποιος ο στερεί που λέει σήμερα ότι θα έχει με 300 ευρώ αυτός που δουλεύει με τα προγράμματα, με διάφορα προγράμματα? Το στερεί λοιπόν η κυβέρνηση, αλλά και το κεφάλαιο που έχει ανάγκη από φτηνή εργατική δύναμη. Άρα λοιπόν η εργατική τάξη, όλοι αυτοί που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, εμείς λέμε ότι δεν μπορεί να προσμένουν τίποτα από τη Νέα Δημοκρατία. Η εναλλαγή στην κυβέρνηση των κομμάτων δεν φέρνει πολιτική αλλαγή. Μόνο οι εργαζόμενοι με τους αγώνες της, το δίκαιο θα κρίνεται στους δρόμους. Το ΚΚΕ γι' αυτό παίρνει πρωτοβουλίες τώρα εν ώψη του νομοσχεδίου που θα περάσει, που συζητιέται αύριο και μεθαύριο, όπου δυναμώνει την καταστολή σε βάρος του οργανωμένου, του μαζικού, του λαϊκού κινήματος, όλοι οι εργαζόμενοι να βρεθούν. Εδώ όμως, κύριε Κατσότη, εδώ όμως είδαμε ότι ο κ. Χρυσοχοΐδης, για να συνεχίσω εκεί που μείνατε, έχει φέρει ορισμένες αλλαγές σε επίμαχα άρθρα, όπως ας πούμε αποσύρει τη διάταξη για το ιδιώνυμο που προέβλεπε φυλάκιση μέχρι ενός έτους για συμμετοχή σε απαγορευμένη διαδήλωση. Μετά την. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει παρουσία και συμφωνία εισαγγελέα για τη διάλυση μιας διαδήλωσης. Ενώ σε περίπτωση απαγόρευσης. Έτσι, θα απαιτείται σύμφωνη γνώμη του πρόεδρου το δικό. Είναι τρεις σημαντικές αλλαγές. Κύριε Παρδούνια, ναι, έκανε αυτές τις αλλαγές, γιατί θέλει και το κοινάλ να ψηφίσει το νομοσχέδιο.
Όμως αυτό το νομοσχέδιο χτυπά στην καρδιά, να το πω έτσι, τα εργατικά, τα συνδικάτα, τα ταξικά συνδικάτα, τα οποία αμφισβητούν την πολιτική της κυβέρνησης, του κεφαλαίου και διεκδικούν τις σύγχρονες ανάγκες του. Τι λέει ο οργανωτής θα έχει με την ευθύνη? Ποιος είναι ο οργανωτής, ο πρόεδρος ενός συνδικάτου? Τι θα του φορτώσουν λοιπόν την προβοκάτσια που θα κάνει κάποιος? Για παράδειγμα, που σας λέω, αν κάποιος είναι κατεφθαραμένος, είναι πτωχευμένος, έχει ένα μαγαζί στην Αθήνα και το κάψει σε μια διαδήλωση, πού θα το φορτώσει? Θα το φορτώσει τον οργανωτή. Ο οργανωτής θα πρέπει να αποδείξει στα δικαστήρια ότι αυτός δεν φταίει, ότι δεν ήταν από τη συγκέντρωση, θα τραβιέται για χρόνια, θα εξαντληθεί οικονομικά και όχι μόνο. Λοιπόν, αυτό είναι απαράδεκτο. Λέει, απαγορεύσεις στη συγκέντρωση, δεν θα μπορεί να πηγαίνεις, λέει, στο Υπουργείο. Μα πού θα πας να διεκδικήσεις? Δεν θα πας στο Υπουργείο Εργασίας όταν σου κόβει τη σύνταξη, όταν σου κόβει το μισθό, όταν δεν εφαρμόζεται η συλλογική σύμβαση εργασίας? Δεν θα πας στο Υπουργείο Οικονομικών όταν κόβει το ρεύμα στους εργαζόμενους? Δεν θα πας στη ΔΕΗ να διεκδικήσεις στον άνεργο να μην κοπεί το ρεύμα του, να μην πέσει στην ενεργειακή φτώχεια η οποία αυξάνεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια? Κύριε Κατσότη, ένα λεπτό, δύο μάλλον λεπτά από μένα, ναι, θέλω, ναι, με αφορμή ένα πάλι καινούριο μήνυμα που ήρθε από την κυρία Δέσποινα. Λέει το εξής: θέλω να ακούσω ποιο είναι το σχόλιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για τα 20 εκατομμύρια που δόθηκαν στα μέσα ενημέρωσης. Το σχολιάζει αυτό το ΚΚΕ ή όχι? Βεβαίως, το έχουμε σχολιάσει και έχουμε στείλει δελτίο τύπου και το έχουμε κοινοποιήσει στη Βουλή με συζήτηση και με τροπολογία, που εμείς λέμε το εξής, ότι για τέτοια μηνύματα που αφορά τη δημόσια υγεία θα πρέπει να είναι δωρεάν απ' όλα. Δεν πρέπει αυτά να πληρώνουν. Άρα δεν έπρεπε να δοθούν χρήματα, λέτε εσείς? Δεν έπρεπε να δοθούν χρήματα σε κανέναν. Βεβαίως υπάρχει κρατική διαφήμιση, αλλά αυτή θα πρέπει να είναι με πλήρη διαφάνεια και αμέσως αυτή να κοινοποιείται στη διαφάνεια. Ότι δόθηκαν στον τάδε. Αμέσως. Τώρα λοιπόν μαγειρεύτηκαν έτσι τα πράγματα και δυστυχώς δόθηκαν 20 εκατομμύρια. Γιατί? Για τη δημόσια υγεία. Μα είναι δυνατόν? Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κατσότη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Γεια σας.